Ο τρόμος επανήλθε στην Ευρώπη. Ένας 40χρονος άνδρας, πιθανότατα ασιατικής καταγωγής, σκόρπισε το θάνατο στο Λονδίνο πριν πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Η επίθεση εκδηλώθηκε σε δύο σημεία, μια ανάσα από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Συνδεόμαστε αμέσως με το Λονδίνο και με τον ανταποκριτή μας Ισαάκ Καρυπίδη. Ισαάκ, καλησπέρα από την Αθήνα, σε ακούμε. Καλησπέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έχουμε τουλάχιστον δύο νεκρούς από αυτή την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι εδώ στο Λονδίνο. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν όταν ένας άντρας πήρε το αυτοκίνητό του και από τη γέφυρα του Γουεστμίνστερ άρχισε να παρασέρνει κόσμο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, μετά σταμάτησε πάνω στο πεζοδρόμιο έξω από την Βρετανική Βουλή, όπου εκεί τραυμάτισε 4 με 5 ανθρώπους. Συνολικά, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματισμένοι είναι γύρω στους 12 και όπως είπαμε, ήδη έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουμε δύο νεκρούς. Μία γυναίκα μέσα σε αυτούς, η οποία εκείνη την ώρα περπατούσε αμέριμνη στο πεζοδρόμιο. Να σημειώσουμε ότι η Scotland Yard πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα, ενώ και από την κυβέρνηση ανακοινώθηκε ότι θα συνεδριάσει εκτάκτως η Επιτροπή Κόμπρα. Η Επιτροπή Κόμπρα, να σημειώσουμε ότι συνεδριάζει μόνο σε πολύ επικίνδυνες έκτακτες καταστάσεις, όπως είναι τρομοκρατικά χτυπήματα, όπως αυτό το σημερινό, σε πολέμους και σε θεομηνίες. Μάλιστα, θα προεδρεύει η Βρετανίδα Πρωθυπουργός, η Τερέζα Μέι. Τώρα, κατά τα λοιπά, να σας πω ότι μόλις ο άντρας έπεσε πάνω στο πλήθος που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο, άφησε το αυτοκίνητό του και κραδένοντας ένα μαχαίρι επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό που βρισκόταν εκείνη την ώρα έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Φαίνεται ότι τραυμάτισε τον αστυνομικό σοβαρά. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι τελικά επέκυψε στα τραύματά του, αλλά και αυτές τις μεταδίδουμε με κάθε επιφύλαξη. Αμέσως μετά ο δράστης προσπάθησε να μπει μέσα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, αλλά εκεί το σταμάτησαν δύο άλλοι αστυνομικοί, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες τον πυροβόλησαν τρεις φορές. Μάλιστα, κάποιοι λένε ότι οι πυροβολισμοί αυτοί ήταν και θανάσιμοι, αλλά για μια ακόμη φορά να πούμε ότι όλες οι πληροφορίες τις μεταδίδουμε με κάθε επιφύλαξη. Όπως μπορείτε ίσως να δείτε, βρίσκομαι 100 μέτρα από το Westminster, από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή πετάει ελικόπτερο που ελέγχει την περιοχή. Όλη η περιοχή έχει απομονωθεί. Όπως επίσης δακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο του Σεντ Τόμας, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη εξακολουθούν να υπάρχουν εγκλωβισμένοι εντός της Βρετανικής Βουλής βουλευτές και άνθρωποι που εκείνη την ώρα είτε επισκέπτονταν είτε βρισκόταν στο Βρετανικό Κοινοβούλιο για δικές τους δουλειές. Η περιοχή είναι απομονωμένη, όπως σας είπα. Μόνο κάποιοι δημοσιογράφοι μπορούν να πλησιάζουν και αυτοί σε απόσταση ασφαλείας, καθώς τα μέτρα που έχει λάβει η Scotland Yard και η τρομοκρατική είναι δρακόντρια. Είναι η στιγμή που η Βρετανική αστυνομία ανοίγει πυρ μπροστά από το Βρετανικό Κοινοβούλιο για να εξουδετερώσει το δράστη που δευτερόλεπτα νωρίτερα επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε σοβαρά αστυνομικό. Ακολουθεί χάος. I heard an almighty crash and a vehicle looked like a 4x4. I could see on the opposite side of the road had crashed into the railings. There was smoke coming from underneath the bonnet of this vehicle. I walked on a few paces further and saw what I assumed to be either a pedestrian or a cyclist who'd clearly been hit and wasn't moving, although he did then gently move for a couple of seconds. The guy who I assume was the driver of this 4x4 got out of the car and suddenly sprinted away from the scene, and that was followed by four what sounded very much like gunshots to me. And then all of a sudden, of course, all hell was let loose. Police descended everywhere. The whole area was locked down. Δεκάδες μόλις μέτρα μακριά, στη γέφυρα Westminster, δεκάδες άνθρωποι κοίτονται εμόφυρτοι στο έδαφος. Λίγο νωρίτερα, ένα τζιπ τους χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε φράχτη του κοινοβουλίου.
Αμέσως έσπευσαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και ασθενοφόρα. Η περιοχή αποκλείστηκε. Οι βουλευτές διατάχθηκαν να παραμείνουν μέσα στη Βουλή. Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι φυγαδεύτηκε με ασημή Τζάγκουαρ. Στα πλάνα βλέπουμε ελικόπτερο να απογειώνεται από την αυλή του κοινοβουλίου, το οποίο πιστεύεται ότι μετέφερε τον βαριά τραυματισμένο αστυνομικό. Οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχημένες. Νωρίτερα, βρετανικά και άλλα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για δύο ξεχωριστά περιστατικά, όμως οι αρχές αντιμετωπίζουν τη διπλή επίθεση ως τρομοκρατικό χτύπημα. Το Λονδίνο πάντως βρίσκεται τις τελευταίες ώρες σε κατάσταση πολιορκίας. Κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο άνδρας που μαχαίρεσε τον αστυνομικό είχε ασιατικά χαρακτηριστικά. Έτρεξε μέσα στους διαδρόμους από την πύλη του κοινοβουλίου, φορώντας ένα ελαφρύ μπουφάν και σκούρο παντελόνι με πουκάμισο. Η αστυνομία τον κυνήγησε, τον πυροβόλησε και έπεσε κάτω γεμάτος αίματα. Στην τραγικότητα της είδησης έρχεται να προσθεθεί το γεγονός ότι η επίθεση σημειώνεται ένα χρόνο ακριβώς από την πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση στο Βέλγιο. Ξεπέρασε κάθε όριο ο Ερντογάν. Απειλεί ευθέως τους Ευρωπαίους. Δεν θα μπορείτε να περπατάτε με ασφάλεια πουθενά στον κόσμο, δηλώνει προκλητικά. Dünyanın her yerinde bu yaşananlar çok yakından takip ediliyor. Siz böyle davranmaya devam ederseniz yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, hiçbir Batılı güvenle, huzurla sokağa adım atamaz. Bu tehlikeli yolu açarsanız en büyük zararı siz görürsünüz. İhanet kalkışması ülkeyi yaktı. Maskeyle karşımıza çıkanlara artık haydut muamelesi yapma kararını aldık. Με θράσος που περισσεύει φτάνει στο σημείο να κάνει και μαθήματα δημοκρατίας στην Ευρώπη. Bunun için Türkiye olarak Avrupa ülkelerini demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz. Την ώρα που ανταποδίδει το χαιρετισμό σε γκρίζους λύκους στη Βόρεια Τουρκία, χαρακτηρίζει εχθρική την Ευρωπαϊκή Ένωση. Türkiye itilecek, kakılacak, onuruyla oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir. Bunlar Haçlı Hilal mücadelesini başlattılar. Başka bunun izahı olamaz. Με αυτή τη δήλωση, πριν από μία εβδομάδα, ο Ερντογάν είχε δώσει το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει. Τώρα, κορυφώνει τις προκλήσεις χρησιμοποιώντας την Αγία Σοφιά σαν τζαμί. Σύμφωνα με την εφημερίδα της αντιπολίτευσης Σοντζού, θα ολοκληρώσει την προεκλογική εκστρατεία για το ναι με μία προσευχή μέσα στο κορυφαίο σύμβολο του χριστιανισμού. Είχαν προηγηθεί ανάλογες προσευχές με τους πιστούς του Ερντογάν να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Μουεζίνη μέσα στην Αγία Σοφιά. Με μοχλό το Ισλάμ, ο Τούρκος πρόεδρος θεωρεί ότι έτσι θα δελεάσει περισσότερους ψηφοφόρους. Men dakka dukka. Ha siz vurdunuz mu? Kusura bakma size de vurulur. Siz bize nasıl davranırsanız bizden de aynı muameleyi görürsünüz. Ο ίδιος επιτίθεται και πάλι στην Ολλανδία και κατηγορεί τους Ολλανδούς αστυνομικούς για υπέμετρη χρήση βίας στις πρόσφατες διαδηλώσεις. Bunlar insanlıktan nasibini almamış. Bunlarda insanlık yok. Bunlarda vicdan yok. Bunlarda merhamet yok. Bunların elinde silah yok. Bunların elinde sadece Türk bayrağı var ya, başka bir şey yok. Ο Ερντογάν ακυρώνει όλες του τις προεκλογικές συγκεντρώσεις στη Γερμανία μετά την απόφαση του Βερολίνου να τον κηρύξει persona non grata. Beenden Sie die unsäglichen Nazi-Vergleiche. Zerschneiden Sie nicht das Band zu denen, die wie wir Partnerschaft mit der Türkei wollen. Ομοί γλώσσα και από τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, τον αξιωματούχο που θα έπρεπε να προσεγγίζει και όχι να επιτίθεται στην Ευρώπη. Όσοι είναι εναντίον της Τουρκίας και ζητούν να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις είναι αυτοί που στηρίζουν το ρατσιστικό και φασιστικό σχέδιο. Με την τελευταία του δήλωση, ο Επίτροπος Χαν ξεπέρασε τα όρια του. Είναι Επίτροπος για τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρμοδιότητές του πρέπει να παραμείνουν εκεί. Δεν δίνουμε βήμα στον Ερντογάν για να καταργήσει την δημοκρατία στη χώρα του. Την ίδια ώρα, η Άγκυρα ζητά από την Νορβηγία να εκδώσει Τούρκους στρατιωτικούς που ζήτησαν άσυλο στη χώρα. Son derece yanlıştır ve biz Norveç'in gerekli tedbiri almasını ve bu insanları iade etmesini istiyoruz.
But you apologize for saying that, or implicitly saying that the South has spent the money on women and alcohol in the last years. Would you apologize for this? No, certainly not, and that's not what I said. By the way, it struck me that it was... Shall I read your statement? It struck me that it was spread in the Spanish press for some reason in that frame. Προσβλητικός και χυδαίος, ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισεμπλουμ προσπαθεί να δικαιολογήσει όσα απαράδεκτα δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Faz για τον Ευρωπαϊκό Νότο. I have 10 seconds just to read your statement concretely. One cannot spend all the money in drinks and women and then ask for help talking about the Eurozone. That's your statement. Do you apologize for this? No, certainly not. And you don't have to read my statement because I know my statement. It came from this mouth. Για μετανόητη στάση του προκαλεί θεία ελαντιδράσεων από πολιτικούς του Ευρωπαϊκού Νότου. No tengo más remedio que decirle que ha perdido usted una gran oportunidad, una nueva oportunidad. Lo tenía muy fácil, disculparse, pedir perdón por unas declaraciones impresentables y absolutamente inaceptables. Bajo el manto de la solidaridad, lo que ha hecho ha sido cubrir lo que es una vulgaridad. Insulto e um machismo puro e duro. Respeito de uma graçola que usa termos que hoje já não são concebíveis. Essa ideia de gente que anda a gastar dinheiro com vinho e mulheres é uma forma de expressão que, com toda a franqueza, não é própria de um ministro das Finanças de um governo europeu, muito menos do presidente do Eurogrupo. Ο αλαζόνας και εριστικός Ντάισεμπλουμ έβγαλε εκτός σε αυτού ακόμα και τον μετριοπαθή πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Ρέντσι. Άνθρωποι σαν τον Ντάισεμπλουμ δεν αξίζουν τη θέση που τους έχει δοθεί. Ζητώ την παρέτησή του για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμών και να το βουλώσει. Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Κώστα ζητά την παρέτηση Ντάισεμπλουμ εδώ και τώρα. Τα σχόλιά του είναι ρατσιστικά, ξενοφοβικά και σεξιστικά. Η Ευρώπη θα είναι αξιόπιστη μόνο εάν ο Ντάισεμπλουμ αποχωρήσει. Έντονη υπήρξε η αντίδραση της Αθήνας. Η δήλωση είναι πλήρως άστοχη, υιοθετεί στερεότυπα τα οποία διευρύνουν το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου, για να μην αναφερθούμε δε και στην σεξιστική χρειά του συγκεκριμένου σχολείου. Δεν επιτρέπω σε κανένα να προσβάλλει τη χώρα μου και τους συμπολίτες μου όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Στα σεξιστικά σχόλια Ντάισεμπλουμ έδωσε καυστική απάντηση μέσω Facebook η πρώην υφυπουργός παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου. Καλό τις πουτάνες γυναίκες του Νότου να υπογράψουμε διακήρυξη η οποία πρέπει να σταλεί στη Ρώμη και να διαβαστεί. Καλό τις πουτάνες του Νότου να αναδείξουμε το μάτσο πρόσωπο του νεοφιλελευθερισμού. Ταξίδι Ντάισεμπλουμ για Ολλανδία χωρίς εισιτήριο επιστροφής, βλέπουν πολιτικοί αναλυτές. Η αντιπαράθεση με τον Ευρωπαϊκό Νότο κάνει πολύ δύσκολη την παραμονή του στην προεδρία του Eurogroup, όσο και αν το επιθυμεί ο καλός του φίλος Σόιμπλε. Ο Ντάισεμπλουμ έτοιμος να απολυθεί μετά από τις δηλώσεις του για χώρες της Ευρωζώνης που ξόδευαν χρήματα σε αλκοόλ και γυναίκες, γράφουν σήμερα οι Financial Times. Απολαυστικά ήταν τα σχόλια των χρηστών του Twitter. Ο Ντάισεμπλουμ είπε ότι οι Νότιοι έφαγαν τα λεφτά σε γυναίκες και ποτό. Ναι, συγγνώμη που δεν αγοράσαμε από φλοιωτή πατάτας. Γερούν γερά το βράδυ στον Καρά. Κάποιοι θυμήθηκαν ακόμα και τον αείμνηστο Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Ξοδεύατε χρήματα σε γυναίκες και αλκοόλ. Ναι, μωρή μικρή Ολλανδέζα, υπάρχει πρόβλημα. Ρήμαζε στο χρόνο, καταστράφηκε σε μια νύχτα. Άντεξε στους αιώνες και σε επιδρομές αλόθρισκων, παραδόθηκε όμως αμαχητής στις φλόγες σε λίγες ώρες. Η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Τέμενος Βαγιαζίτ είχε ολέθριες συνέπειες για το μεγαλύτερο μοαμεθανικό μνημείο των Βαλκανίων. Ήταν ένα μνημείο που προσδοκούσαμε ότι θα ανακαινιστεί, ότι θα γίνει επισκέψιμο, θα είναι ένας πόλος έλξης για την πόλη. Τρεις τα ξημερώματα. Πύρινες γλώσσες ξεπηδούν από την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ξύλινη στέγη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Επικρατεί πανικό στο κέντρο του διδημοτήχου. Ειδοποιείται η πυροσβεστική και 19 οχήματα με 54 άνδρες ρίχνονται αμέσως στη μάχη. Η σκεπή δεν αντέχει και καταραίει. Δυστυχώς η πυρκαγιά ήταν σε πολύ μεγάλη έκταση όταν ειδοποιηθήκαμε και το ιστορικό του δεμένους έχει καεί. Είναι 4 το απόγευμα, έχουν περάσει τουλάχιστον 12 ώρες από τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά. Βρισκόμαστε στο εσωτερικό του Τεμένους και ακόμη πυροσβέστες επιχειρούν, προσπαθούν να κατασβήσουν και την οποιαδήποτε μικρή αιστεία φωτιάς που μπορεί να έχει απομείνει. Φύγαμε όλοι από τα σπίτια, είχε απεγκλωβιστεί μια κυρία εκεί πέρα, την κατεβάσανε αμέσως.
Το Τέμενος Βαγιαζίτ άρχισε να κτίζεται το 1889 από τον Σουλτάνο Βαγιαζίτ τον πρώτο, από τον οποίο πήρε και το όνομά του. Δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί λόγω της επέλασης των Μογγόλων στη Μικρά Ασία, ωστόσο λίγα χρόνια αργότερα φημισμένοι αρχιτέκτονες της εποχής του Μωάμεθ του πρώτου καταφέρνουν και κατασκευάζουν το μεγαλύτερο μωαμεθανικό μνημείο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αναξιοποιείται εδώ και χρόνια, είπαν να τον ανακαινήσουν. Και έγινε αυτή η ζημιά τώρα. Άμα ανακοινιζόταν και λειτουργούσε, θα είχαμε και τουρισμό από αυτό το κομμάτι. Κατά το Μεσοπόλεμο, πωλείται σε ιδιώτη από τη μουσουλμανική κοινότητα, ενώ σήμερα αποτελεί μνημείο που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πριν 7 χρόνια ξεκινούν εργασίες αναστήλωσής του, όμως η φωτιά κατέστρεψε πλέον κάθε προσπάθεια που είχε γίνει. Ολική καταστροφή. Τη γρήγορη αποκατάσταση του μνημείου αλλά και να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην καταστροφή αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα προχωρήσουμε άμεσα στην ανακατασκευή του Τεμένου, στο οποίο καταστράφηκε. Οι ζημιές στο Τέμενος Βαγιαζίτ προκαλούν μεγάλη θλίψη. Πρόκειται για ένα μοναδικό μνημείο, το σημαντικότερο ίσως Οθωμανικό μνημείο της Ευρώπης, η ύπαρξη του οποίου σηματοδοτεί την ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων. Η Θράκη αποτελεί πρότυπο συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων και η κυβέρνηση οφείλει να πράξει τα πάντα ώστε να προστατεύσει αυτό το πολύ καλό κλίμα που οφείλεται στις πολιτικές των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σπίθα από ηλεκτροκόλληση κατά τη διάρκεια των εργασιών που μπορεί να προκάλεσε τον πύρινο εφιάλτη.